Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το στοιχείο που μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση διαβάζοντας το βιογραφικό σου. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δόθηκες ολοκληρωτικά στους γονείς σου. Ναι. Τους οποίους δεν έζησες κιόλας τόσο όσο θα ήθελες. Από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Όταν είχαν την ανάγκη μου, ήμουν εκεί. Ναι, απλά. Μα αυτό είναι όμως το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να το πούμε αυτό λίγο, γιατί μεγαλώνουμε τα παιδιά. Τους προσφέρουμε τα πάντα και πολλές φορές, εκεί όταν τα έχουμε ανάγκη, μπορεί να μας γυρίσουν την πλάτη. Γονείς που καταλήγουν εγκαταλελειμμένοι σε γυροκομεία, γονείς που όταν είναι ανήμποροι εξαφανίζονται συντάξεις και ακίνητα και μένουν στο δρόμο. Έχουμε δει πολλά τέτοια. Εδώ λοιπόν μιλάμε για το άλλο άκρο. Προσέξτε τώρα και από εκεί εγώ αυτό το σημείο της ζωής σου άγγιξε την πιο ευαισθητή μου χορδή. Τι να πω τώρα. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να τους προσέξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μια ευαίσθητη. Έχουν προβλήματα, είναι αδύναμοι. Ένα λεπτό. Δεν τα λες. Τι να πω. Μεγάλωσες. Οι γονείς χώρισαν τον σου μωρό. Ναι, χώρισαν όταν ήμουν 2 χρονών. Και μεγαλώνεις με τη γιαγιά και με τη μαμά του μπαμπά σου και με τον μπαμπά σου. Με τους γονείς του πατέρα μου. Γονείς του πατέρα σου. Και τον πατέρα μου. Και τον μπαμπά. Τη μαμά τη στερήσε λίγο. Ναι. Γιατί? Να το εξηγήσουμε. Γιατί ήταν έτσι οι συνθήκες, η δουλειά της που δεν μπορούσε να τα φέρει βόλτα και μαζί με μένα. Ωστόσο την έβλεπα, ερχότανε, με έπαιρνε, έκανε ό,τι μπορούσε. Θέλω να πω, η μαμά ξαναπαντρεύεται, κάνει και άλλο παιδάκι και επειδή δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα και μαζί σου, δεν είσαι διαρκώς μαζί της. Ναι. Όταν όμως οι γονείς σου μεγαλώνουν, οι άνθρωποι αυτοί, θα σας τα πω με δύο λέξεις. Είσαι εσύ διαρκώς μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι χώρισαν. Ναι. Ξαναπαντρεύτηκαν και χείρεψαν. Έτυχε να μείνουν και οι δύο λοιπόν χείροι. Σε μια μεγάλη ηλικία αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι χείροι, ήταν σε 2 διαφορετικά σπίτια. Χρειάστηκαν τη φροντίδα μου. Την είχανε. Το πρόβλημα με μένα ήταν ότι ήταν σε διαφορετικά σπίτια. Όταν λες χρειάστηκαν τη φροντίδα σου, δηλαδή είχες αποκλειστικές νοσοκόμες, πήγαινες όλα τα έξω των σπιτιών, αυτά τα πάντα. Όλα. Σου μείνε τίποτα? Όχι. Χαλάλη. Και πάλι θα το ξανά κάνα και νομίζω ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή το οικονομικό, το πρόβλημα. Και λέω ευτυχώς. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν θα είχε. Εγώ έτυχε να είχα από τη δουλειά μου. Τόσα χρόνια στο θέατρο, στην τηλεόραση κτλ. Υπήρχε. Ένας που δεν θα τα είχε αυτά, πώς θα τα έβγαζε πέρα με τους γονείς του? Αυτό το αναρωτιόμουν συνεχώς. Είσαι πολύ ψυχούλα πάντως. Μπορούμε να δούμε ένα βίντεο για τη Χριστίνα. Καφέ της Χαράς θα βρεις στο δάσκαλό σου 40 κύματα, ονειροπαγίδα, συμμαθητές και τόσες άλλες σειρές που αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό και σημείωσαν τεράστια επιτυχία στους πίνακες τηλεθέασης. Η Χριστίνα Τσάφου είχε πάντα ένα μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία. Γέννημα Θρέμα Αθηναία μεγάλωσε σε μια όμορφη γειτονιά του νέου κόσμου. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μόλις 2 χρονών και εκείνη μεγάλωσε με τον πατέρα, τη νέα του σύζυγο, τον παππού και τη γιαγιά της. Ο χωρισμός των γονιών της της τύχησε, καθώς της έλειπε πολύ η μητρική φιγούρα. Όμως με το πέρασμα των χρόνων κατάφερε να δικαιολογήσει τη μητέρα της, η οποία εργαζόταν σκληρά και είχε δημιουργήσει μια νέα οικογένεια. Είμαι 1,75 λεπτή με υπέροχα μακριά πόδια. Ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Τελειώνοντας το σχολείο, έκανε διάφορες δουλειές και έχει ένσημα ως πολίτρια και εργάτρια. Σε ηλικία 16 ετών, μετά από μια παράσταση που παρακολούθησε με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο. Φοίτησε στη σχολή Κάρολου Κούν και από εκεί ξεκίνησε μια σημαντική καριέρα στο θεατρικό σανίδι. Η
Η αναγνωρισιμότητα και η επιτυχία ήρθε 21 χρόνια μετά από την τηλεόραση. Η μικρή οθόνη έχει τεράστια δύναμη και βοηθά έναν ηθοποιό να έχει περισσότερες επιλογές και να γίνεται αγαπητό στο κοινό παραδέχεται. Αν και έχει πρωταγωνιστήσει στα πιο επιτυχημένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, στο παρελθόν έχει μείνει χωρίς δουλειά για 3 σεζόν. Η ανεργία είναι και ο μεγαλύτερος φόβος της. Ο μοναχογιός της ακολουθεί τα δικά της επαγγελματικά χνάρια. Έχει τελειώσει τη δραματική σχολή και τώρα δουλεύει ως ηθοποιός στο θέατρο Βέμπο. Από τις δουλειές της στην τηλεόραση κατάφερε να μαζέψει χρήματα, τα οποία χρειάστηκε να διαθέσει για να έχουν οι γονείς της φροντισμένα γεράματα. Να μπει κανείς ή να μην μπει, ειδού η απορία. Αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Άμλετ ο δεύτερος», όπου υποδύεται την μητέρα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη στο θέατρο Ζήνα. Πριν περάσουμε στην παράσταση, στον Άμλετ το δεύτερο, που είναι καταπληκτική κωμωδία και απίστευτη ψυχοθεραπεία, πρέπει να πάτε να το δείτε. Θέλω να μου πεις, όταν σου είπε ο γιος σου ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, ο κούκλος ο γιος σου. Άργησε να το πει. Δεν το είπε νωρίς. Μάλλον δεν ήθελε να το παραδεχτεί, ο ίδιος δεν ξέρω, άργησε λίγο. Εγώ τον είχα ρωτήσει αν θέλει να γίνει. Ναι. Γιατί πολλά παιδιά. Κάτι έβλεπες. Και επειδή. Ξέρει, μάνα. Είχα μια. Από γύρω μου έβλεπα ότι τα παιδιά των ηθοποιών λίγο. Πολλές φορές δεν το λένε. Δεν το λέγανε εγκαίρως. Το λέγανε λίγο μετά. Ή πηγαίναν γύρω-γύρω. Πηγαίναν σε μια σχολή θεατρολογίας. Κάτι άλλο. Και μετά, ας πούμε. Ήθελες στην υποκριτική. Να γίνει ηθοποιός. Ήθελα να κάνει αυτό που θέλει. Πραγματικά δηλαδή. Δεν είχα γνώμη. Για κάτσε ένα λεπτά. Δεν έλεγα θέλω να γίνει ή δεν θέλω να γίνει. Δεν ένιωθα τίποτα. Για περιμένω λίγο. Ήθελα να δούμε. Κάτσε. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Για να ακούσουμε κάτι, παρακαλώ. Για ένα λεπτάκι να ακούσουμε κάτι. Όταν ήμουν παιδί, σκεφτόμουν ότι δεν θέλω να γίνω ηθοποιός. Δεν ήθελα να υπάρχει ταύτιση με τη μητέρα μου και, και τον πατέρα μου ακόμα. Θέλω να κάνω πράγματα μόνος μου. Την παρακολουθούσα γιατί έπρεπε να την παρακολουθώ ενώ. Ήθελα να δω πώς θα πάει. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν της τηλεόρασης, δεν έχω το χρόνο και επειδή είμαι παιδί του ίντερνετ. Γύρω στα 22 το πήρα απόφαση. Ήταν κάτι που μου άρεσε και αποφάσισα ότι, okay, θα το κάνω τώρα ή ποτέ, εφόσον μου αρέσει και δεν. Ας γίνει ό,τι είναι. Ειδικά η μητέρα μου, ποτέ δεν με έφυγε να κάνω τέτοιο. Ένα βράδυ ξαφνικά σκάω σπίτι και της λέω, μάνα, θέλω να γίνει ηθοποιός. Και μου λέει, αγόρι μου, τι να σου πω. Τις δυσκολίες τις ξέρεις, ό,τι θες κάνει. Αν το θες, εγώ θα σε βοηθήσω να πας στη σχολή. Αυτό που μου δώσαν και οι δύο μου γονείς, εκτός από πολύ αγάπη, μου δώσανε, πιστεύω, ισχυρές ηθικές αξίες. Θα ήθελα να τις πω ότι να ξέρει ότι εγώ πάντα θα είμαι εδώ και πάντα θα παρακολουθώ τις δουλειές της και πάντα θα της δίνω τις συμβουλές μου όπως κάνω από πολύ μικρός. Θα αφήσω λίγα δευτερόλεπτα. Ο κόμπος στο λαιμό να φύγει. Έλειωσες. Εντάξει. Τι κουκλί είναι αυτό. Φτου 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 το παιδάκι σου. Το παιδάκι σου. Να είναι καλά τα παιδιά μας. Να είναι καλά τα παιδιά. Γιατί, τι να πω, η ομορφιά, εντάξει, καλό είναι, ωραίο είναι βεβαίως. Αλλά να είναι καλά και στα μυαλά τους και στην ψυχή τους. Πήγες να τον δεις στο θέατρο. Φέτος η αλήθεια είναι ότι τον είδα σε μία πρόβα γιατί συμπίπτουμε ναι. Και δεν μπορώ να το χορτάσω, να το δω σε ώρα παράστασης. Να το χαρίσω. Είδα μία πρόβα κάποια στιγμή λίγο πριν ξεκινήσουν. Εκείνος ήρθε να σε δει στον Άμλετ. Και εκείνος σε πρόβα ήρθε. Στην πρόβα. Ναι, ναι, σε πρόβα. Λοιπόν, ήρθε. Καταπληκτικό το έργο είναι αυτό, έτσι. Αυτό, ναι, ρε παιδιά, είναι δηλαδή. Τι ωραίο πρόγραμμα. Ωραίο πρόγραμμα. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε λίγο. Ο Άμλετ ο Β'. Ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης. Ο Βλαδίμηρος έχει ο Κυριακίδης. Κάνει σκηνοθεσία. Έχει κάνει σκηνοθεσία. Πες μας δύο λόγια για αυτό το έργο. Καταρχάς θέλω να πω για τον Βλαδίμηρο ναι. Ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος συνεργάτης, ένας ακούραστος, με πολύ χιούμορ
και πολύ μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλη γενναιοδορία. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου. Είναι γενναιόδωρος απέναντί μας. Τουλάχιστον εμείς που δουλεύουμε μαζί του, το είδα και πέρσι ήμουνα μαζί του όλο το χειμώνα, στο ΣΟΣΕ. Είναι η δεύτερη χρονιά, η δεύτερη φορά που δουλεύω μαζί του. Είμαι πανευτυχής. Θέλει όλοι οι ηθοποιοί και οι συνεργάτες του να δίνουν το καλύτερο και να ανθίζουν πάνω στη σκηνή. Δηλαδή για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα σε μια συνεργασία. Είναι υπέροχος. Εδώ είναι εξαιρετικός. Ο κόσμος πέφτει κάτω από τα γέλια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται σε αυτή την παράσταση. Είναι διαδραστική. Ναι. Άρα κατεβαίνετε και κάτω στον κόσμο και τον ρωτάτε και λοιπά. Και στην αρχή και το έργο τελειώνει με είμαστε όλοι κάτω. Στον κόσμο. Είναι. Δηλαδή το γέλιο και η παράσταση αυτή είναι και ιστορική. Την είχε ξανακάνει ο Βλαδίμηρος και ήρθε η ώρα να την επαναλάβει. Θέλετε να σας πω τους συντελεστές? Βεβαίως. Έχει κάνει τη σκηνοθεσία ο Βλαδίμηρος, η μετάφραση είναι του Μπελιέ, τα σκηνικά είναι της Μέρης Τζαγκάρη, κουστούμια Νικόλ Παναγιώτου και οι φωτισμοί Κατερίνα Μαραγκουδάκη, οι χορογραφίες Ιάννα Αθανασιάδη. Θα σας πω και τους ηθοποιούς, όπου είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι μεγάλη χαρά να είμαι μαζί του και πέρσι ήμασταν μαζί, ο Γιώργος ο Χατζής, ο Βλαδίμηρος, ο Κωνσταντίνος Κυριακού, η Βάση Γουλιαλμάκη, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει σε αυτή την παράσταση, η Βάση Γουλιαλμάκη, ο Γιάννης ο Ζαράγκαλης, Πάνος Σταθακόπουλος, Χρήστος Γιάνναρης και εγώ. Μάλιστα. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε από τους συμμαθητές, η νέα μεγάλη τηλεοπτική, ναι. Γιατί εσένα σε γνωρίσαμε από άλλες τηλεοπτικές, ενώ το ευρύ κοινό, ναι, το βρεις στο δάσκαλό σου, το καφέ ήταν χαράς, το πρώτο, σε έχουμε γνωρίσει από άλλες δουλειές, αλλά η πιο πρόσφατη που είναι τώρα δεύτερη ή τρίτη χρονιά, είναι οι συμμαθητές. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εκεί τι να πω. Δηλαδή είμαι ευλογημένη, βρε παιδί μου. Και εκεί έχουμε το Θωμόπουλο, καταρχάς το Θωμόπουλο, που είναι υπεύθυνος για όλη τη δουλειά. Τον Πάνο τον Κούτρα. Τώρα έχει έρθει και ο Τσελεμέγκος, οι σκηνοθέτες μας. Ο Φιδάς που το γράφει. Οι ηθοποιοί τους ξέρετε ποιοι παίζουν στη σειρά. Είναι όλα. Η ευλογία δεν έρχεται τυχαία στους ανθρώπους. Δεν έρχεται τυχαία. Ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου, το προσέφερες. Στους γονείς που δεν χόρτασες όσο θα ήθελες. Ναι. Τους το προσέφερες. Και λοιπόν, ο Θεός τα ξανά δώσε απλόχερα. Μέσα στην κρίση, μέσα στην ταλαιπώρια, στα ξανά δώσε. Η αλήθεια είναι, αυτό θα το πω για τη μάνα μου. Τη μάνα μου όταν πέθανε, με πείραξε, θα μου πεις μάνα, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Ήτανε κάτι που με συγκλώνησε. Γιατί δεν την είχες χάρει όσο ήθελες. Και αυτό μετά ήτανε από αρκετούς μήνες, γιατί δεν μπορούσα να έλεγα γιατί τόσο πολύ. Και μετά κατάλαβα ότι δεν τη χόρτασα. Αυτό ήτανε το πρόβλημα.